περιστεριώτες και περιστεριώτισες. Παιδιά της προσφυγιάς, της εργατιάς, των κοινωνικών αγρών του παρελθόντος, αλλά και πάνω απ' όλα σήμερα συναγωνιστές και σύντροφοι του μεγαλειόγους, όχι, του ελληνικού λαού, που ξεπέρασε το 75% στο Περιστέρι. Ένα όχι που προσπαθούν να μετατρέψουν σήμερα σε ναι με την τρομοκρατία του Ευρωπαϊκού Ληστρικού Μονόδρομου, του συνόλου της ντόπιας ολιγαρχίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που πρόσφατα εντάχθηκε και αυτός στο μνημονιακό μπλοκ για να μας επιβάλλουν την απογοήτευση, την απελπισία και την υποταγή. Μια απελπισία και μια υποταγή, συντρόφισσες και σύντροφοι, που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ούτε στις εκλογές της 20 του Σεπτέμβρη, ούτε ακόμα περισσότερο στους αγώνες της επόμενης μέρας, γιατί αυτό ακριβώς θα ήταν η υποδούλωση και η καταστροφή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τώρα που έχει σημάνει η ώρα της αλήθειας και όλα βγαίνουν στη φόρα, μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν που όλοι το έχουμε ζήσει αρκεί για να μας δείξει τους υπεύθυνους για την προετοιμασία και την επέλαση της οικονομικής καταστροφής που ζούμε σήμερα. Πρώτο, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Έτσι μας έλεγαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που επεκολούθησε, η διάλυση της αγροτικής παραγωγής που μετέτρεψε τη χώρα μας από εξαγωγική σε εισαγωγική αγροτικών προϊόντων και εξανάγκασε το μισό αγροτικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τα χωράφια του. Κατάρρευση των περισσότερων βιομηχανιών, εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους, τη νέα γενιά χωρίς μέλλον και προοπτική και τους μεγαλοβιομήχανους να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους με κάθε είδους κερδοσκοπίες και την εξαγωγή κεφαλαίων και επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους. Με την υπερδιόγκωση του τραπεζικού συστήματος, τα χρηματιστηριακά κράχ και ιδιαίτερα μετά την έναρξη στο ευρώ, την απώλεια κάθε αυτόνομης οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, την εκτείναξη των ελλημάτων, τον υπερδανισμό και σαν αποτέλεσμα της τυκογλυφίας και της υπερεκμετάλλευσης, την εκτείναξη του δημόσιου χρέους από το 25% πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μη βιώσιμο πια 120% μέχρι το 2009. Δεύτερη φάση ήταν αυτή που προετοιμάστηκε από τα προηγούμενα. Η εισβολή των δανειστών τοκογλύφων της Τρόικα, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου, δήθεν για να μας σώσουν από τη χρεοκοπία, παίρνοντας κάτω τον ελεγχό τους Υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και το σύνολο των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, με την πλήρη υποταγή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Για να καταλήξουμε έτσι στο περιβόητο success story των Σαμαροβενιζέλων, με το τσάκισμα μισθών και συντάξεων από 25 μέχρι 40%, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τις μαζικές απολύσεις, την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τη λαιλασία των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων κατά 80%, την απαρχή ξεπουλήματος κάθε δημόσιας περιουσίας, τη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων, την εφιαλτική εκτείναξη της ανεργίας σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο και με αποτέλεσμα του ολέθριου αυτού success story την κατάρρευση του ελληνικού ακαθάριστου προϊόντος κατά 26% από τα 242 δις το 2008, γύρω στα 170 δις στις μέρες μας, και την ακτίναξη του δημόσιου χρέους από το 120% στο 180% του ΑΕΠ μέσα σε μια εξαετία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι συνέπειες της ληστρικής ιμπεριαλιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και η απόλυτη συνενοχή του κόσμου της ντόπιας πλουτοκρατίας μαζί με τους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού
είναι που οδήγησαν στην κατάρρευση τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 25 του Γενάρη. Και ήταν η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ξέσχιζε, λέει, τα μνημόνια, αυτή που τον οδήγησε στην νίκη την κυβέρνηση. Μια υπόσχεση που θα υλοποιούνταν δήθεν ανέμακτα, χωρίς ρήξη, ούτε υποταγή, με όρκους πίστης απέραντι στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μετατραπεί κάτω από τις πιέσεις και τους εκβιασμούς της υπεριαλιστικής Ευρώπης, με επικεφαλή στον νεοχιτλερικό Σόιμπλε και το γερμανικό τέταρτο Χράιχ, σε πλήρη αποδοχή ενός τρίτου μνημόνιου, ακόμα χειρότερου από τα προηγούμενα. Μιας ολέθριας συμφωνίας που έχει γίνει αποδεκτή σαν το αναγκαίο πρόγραμμα όλων των χρεοκοπημένων αστικών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλήρη προσχώρησή του στο μνημονιακό μπλοκ. Μια συμφωνία που δεν διορθώνεται με τα παράλληλα προγράμματα του Τσίπρα και που ολοκλήρωση της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής αποτελεί η εφαρμογή της και όχι η άρνηση και η ανατροπή της. Ενός συμβολέου θανάτου, συντρόφισσες και σύντροφοι, για τον τόπο και τον λαό που δεν αντιμετωπίζεται με απογοητεύσεις, με αποχή, λευκά και άκερα στις 20 Σεπτέμβρη, αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή καταδίκη όλου του μνημονιακού μπλοκ και ακόμα περισσότερο με την ταξική και αγωνιστική ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, όπως καλεί η ανταρσία και τους αποφασιστικούς αγώνες της επόμενης μέρας. Γιατί είναι ακριβώς οι όροι αυτού του συμβολέου θανάτου που δεν αφήνουν καμιά άλλη διέξοδο. Με το πάγωμα μισθών για δεκαετίες, την αμφισβήτηση του συνόλου των εργατικών δικαιωμάτων, τη συντάξη απόλυτης εξαθλίωσης που θέλει να επιβάλλει μεταξύ 300 και 400 ευρώ, με την αύξηση των φόρων για τους αγρότες από το 13 στο 26%, καθώς και τη τιμή των πρώτων υλών και του πετρελαίου, δίνοντας χαριστική εισβολή στην ελληνική αγροτιά, με την απελευθέρωση της αγοράς του γάλατος, του ψωμιού, των φαρμακείων υπέρ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρήσεων, σε βάρος κάθε μικροεπαγγελματία και μικρομεσαίου παραγωγού. Και για να γίνουν φυσικά όλα αυτά, πλήρης επαναφορά της λεγόμενης δύναμης κρούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών ληστών, η έγκριση των οποίων θα αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση ή νομοθεσία. Με τη σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, στο οποίο ανατίθεται το ξεπούλημα του συνόλου σχεδόν της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, τρένοσε, Εγνατία Οδός, ΑΔΜΙΕ, δημόσιοι χώροι όπως ελληνικό και πολλά άλλα. Και ακόμα, με ιδιαίτερο ταμείο, όπως λένε, ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, στην κατεύθυνση του πλήρους ελέγχου και της υφαρπαγής τους, παραδείγματος χάρη από γερμανικές τράπεζες. Με ιδιαίτερες υπηρεσίες ελέγχου εταιριών ύδατος φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Με ένα πρόγραμμα δηλαδή που καταργεί κάθε έννοια εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας και κάθε δημοκρατικού δικαιώματος στην πορεία προς ένα νέο κοινωνικό μεσαίωνα. Να γιατί, όπως είπαμε, καταστροφή θα είναι η εφαρμογή και όχι η άρνηση και η ανατροπή αυτής της συμφωνίας. Διέξοδος θα είναι η άρνηση και η διαγραφή του ληστρικού, τοκογλυφικού και απευθούς χρέους, όπως έχει γίνει επανειλημμένα όταν αυτό απειλούσε την επαμπήγηση των λαών. Σωτηρία δεν είναι η παραμονή στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η έξοδος από αυτούς τους ληστρικούς μηχανισμούς για την απόκτηση μιας αυτόνομης οικονομικής και νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού. Είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων κάτω από εργατικό και λαϊκό έλεγχο για την αξιοποίηση του παραγόμενου πλούτου και των ικανοτήτων του κόσμου της εργασίας υπέρ του λαού και του τόπου και όχι από τους ληστές των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι η υπεράσπιση της μεγαλύτερης παραγωγικής και κοινωνικά απελευθερωτικής δύναμης του τόπου που είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός και τα λαϊκά στρώματα με δίκαιους μισθούς και συντάξεις. Σύγχρονη και επαρκή παιδεία, υγεία, κοινωνικές παροχές για όλους. Μια πολιτική που κάθε άλλο παρά θα μας απομονώσει από τους λαούς της Ευρώπης και τους λαούς της περιοχής που επανειλημμένα στάθηκαν στο πλευρό μας
κάθε φορά που αναπτύσσαμε σημαντικούς αγώνες και που το δικό μας παράδειγμα εξόδου από το ευρώ και την ΕΕ θα μπορούσε να δώσει παραδείγματα και για τους δικούς τους αγώνες ρήξης και ανατροπής. Για όλους αυτούς τους λόγους, μαύρο κατά μαύρο στους κύριους υπεύθυνους για την κοινωνική και οικονομική της καταστροφή και την υποδούλωση του ευρώ και την ΕΕ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και το νεόπτευτο επιρρέτη των εντολών του Σόιμπλε, το ποτάμι. Μαύρο κατά μαύρο στις εθνικιστικές, ρατσιστικές κραυγές της εγκληματικής συμμορίας της φασιστικής Χρυσής Αυγής, που δεν τολμάει να πει ούτε λέξη για κεφαλαιοκρατική και υπερηρεστική εκμετάλλευση για το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά υποστήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται δίθεν να αντιπαραθέσει στο παλιό, με την πλήρη ενσωμάτωση και υπαταγή του σε ό,τι πιο σάπιο και αντιδραστικό, την υπερηρεστική Ευρωπαϊκή Ένωση και το Τέταρτο Ράιχ, με την πλήρη δέσμευση για εφαρμογή μιας κατάρτισης συμφωνίας. Αντίθετα, ψήφο αυτοπεποίθησης και ανατροπής του κοινωνικού μεσαίωνα στην ανταρσία, που παρά τις αδυναμίες βρέθηκε πάντα στο πλευρό των εργαζόμενων σε όλους τους αγώνες περιόδου, πρωτοστάτησε στο μεγάλο όχι του λαού στο δημοψήφισμα, δικαιώθηκε για όλες τις προβλέψεις της σε ό,τι αφορά το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τόπια προλυγαρχία. Ενίσχυση με κάθε τρόπο των αγώνων της επόμενης μέρας με την τοπική συμπόρευση όλων των αντικαπιταλιστικών, αντιπεριαλιστικών και δημοκρατικών δυνάμεων, με την αξιοποίηση του όχι κάθε απόχρωσης, αλλά και αποκάλυψη των αυταπατών δυνάμεων σαν τη ΛΑΕ που θα βγει από το ευρώ σαν αν χρειαστεί, χωρίς να έρθει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που αντί για τη δημιουργική και ισότιμη συνεργασία των δυνάμεων του κινήματος, βλέπει τις πρωτοβουλίες κάποιων βουλευτών χωρίς την ελάχιστη αυτοκριτική για την εστώρα πορεία του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναζήτηση κοινής δράσης με τον κόσμο του ΚΚΕ, σε αντίθεση με απόψεις σαν αυτές που καταδίκαζαν το Πολυτεχνείο σαν προβοκάτσια, σαν αυτές που οδηγούσαν στην κυβέρνηση Τζανετάκη, ή σαν αυτές που ενίσχυσαν το ναι με το άκυρο και την αποχή στο δημοψήφισμα της 5 του Ιούλη, στο όνομα μιας δίθεν συνολικής ανατροπής μέσα από την κοινοβουλευτική ενίσχυση του κόμματος και όχι με την ταξική και αγωνιστική ενότητα των εργαζόμενων. Για όριμες ρήξεις και ανατροπές που μόνο αυτές μπορούν να προετοιμάσουν τον λαό για τη συνολική επαναστατική αλλαγή. Αυτά γυρεύει η ανταρσία και αυτά σας καλούμε να ενισχύσετε με τους αγώνες και την ψήφο σας. Και μην αμφιβάλλετε, συντρόφες και σύντροφοι, με τη συνειδητοποίηση και την οργάνωση του λαού, αυτοί που σήμερα φαίνονται νικημένοι, του αύριο μπορούν να είναι νικητές. Οι όποιες θυσίες και αν χρειαστούν για την κοινωνική και πολιτική μας απελευθέρωση θα είναι μικρότερες από τα δεινά που μας ετοιμάζουν οι σημερινοί κυρίαρχοι με την ατελείωτη δίψα τους για εκμετάλλευση και τους πολέμους που ετοιμάζουν για την καταδυνάσευση και καταλήψευση των λαών. Γι' αυτό ψηλά το κεφάλι και μην παραμελήσει κανείς την ψήφο ανατροπής της επόμενης Κυριακής και τους αγώνες της επόμενης μέρας. Ευχαριστώ πολύ.